Χριστομιχάλη Ξυλούρη, ώρα 9 το πρωί. Είσοδος από Εθνική προς Γιώφυρο, ώρα 9.30 το πρωί. Παραλιακή Λεωφόρος, ώρα 10 το πρωί. Λεωφόρος Κνωσού, συμβολή με την Οδό Παπαναστασίου, νωρίς το μεσημέρι. 5 σημεία αρκετά για να μπλοκάρουν ολόκληρη την πόλη. Περιμετρικά, με βάση τη δημοσιογραφική έρευνα στην εκπομπή «Ώρα Αιχμής», παρόμοια η εικόνα στις οδούς Μάχης Κρήτης, Λεωφόρος Ικάρου στη συμβολή με την Καζαντζίδη, στο ύψος του αεροδρομίου, αλλά και στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Σε αυτό που είπατε βέβαια εσείς, κατά τις ώρες χρήσης, ειδικά και στην Χριστομιχάλη Ξυλούρη και από την αυτοψία που έχουμε κάνει, τις τελευταίες δύο εβδομάδες διαθέτουμε δύο αστυνομικούς. Μπορεί και η Ελλάς και οι δημοτικοί να επέμβουν κυκλοφοριακά, είτε σε σταθμεύσεις, είτε σε όλες τις παραβατικές του κώδικα, εφόσον ζητηθεί αυτό από τη διοίκηση της συγκεκριμένης περιοχής. Θα απαιτηθεί μια επιπλέον αστυνόμευση. Πρέπει επιτέλους αυτή η διπλή διαχωριστική να γίνει σεβαστή από τους οδηγούς. Βραχνάς για το παραλιακό μέτωπο της πόλης του Ηρακλείου είναι η οδός Μητσοτάκη, που αρκετές ώρες την ημέρα αλλά και τη νύχτα μπλοκάρει όλο το παράκτιο μέτωπο. Προσπαθούμε και εμείς από τη μεριά μας, με το μικρό αριθμό προσωπικού που έχουμε και τις πολλές αρμοδιότητες, έχουμε 20 αρμοδιότητες, να συμβάλλουμε και στην επίλυση του κυκλοφοριακού. Μάλιστα, οι μόνιμοι κάτοικοι τόσο στο παράκτιο μέτωπο όσο και στη Λεωφόρο Ικάρου κάνουν λόγο για μια παγιωμένη διαχρονική κατάσταση. Κάθε μέρα. Μα κάθε μέρα όμως. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Και έχει να κάνει και με εμάς. Υπάρχει πάρα πολύ κίνηση, ειδικά αυτές τις μέρες. Λόγω τώρα των καιρικών συνθηκών που είχαμε, κρύες μέρες έπαιρνε όλος ο κόσμος στα αυτοκίνητα. Πρωινές ώρες έχει κίνηση αρκετή. Και μετά τις 7 δηλαδή που πέφτει ο ήλιος υπάρχει κίνηση. Ήδη η Δημοτική Αρχή του Ηρακλείου έχει στα σκαριά δύο κυκλοφοριακές μελέτες μετά τα νέα δεδομένα που προκύπτουν με την ανάπλαση στο ιστορικό κέντρο της πόλης και αφορούν κυρίως την περιοχή εντός των τυχών αλλά και τη βιώσιμη αστική κινητικότητα του Ηρακλείου. Αλλά δυσκολεύονται οι μεμονωμένοι τουρίστες οι οποίοι είναι με αυτοκίνητα να βρουν πού θα παρκάρουν. Το πάρκινγκ του όλη κάτω στο λιμάνι είναι κάτι το οποίο βολεύει. Οι υπόλοιποι χώροι είναι όπως και εμείς ψάχνουμε όπου βρούμε, οπότε υπάρχει ένα θέμα.